Κύριε Φίλη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Οι εξελίξεις τρέχουν οι ραγδαίες. Θέλω δύο πεδία να δούμε σήμερα. Επειδή στη Σύνοδο Κορυφής στην Άτυπο έρχεται στο προσκήνιο και η ιστορία της ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά και η υπόθεση των Σκοπίων με πολύ εμφατικό τρόπο πια, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, φαίνεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να βιάζεται. Πώς τα αποκωδικοποιείτε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει με την Τουρκία στην Κύπρο είναι αρχικώς, πέραν όλων των άλλων που έχουμε πει περί της παρουσίας μας σε στρατιωτικό επίπεδο και την επίδειξη σημαίας, καλό θα ήταν και να πιέσουμε την Τουρκία με τον κάθε δυνατό τρόπο και σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά την πονάει. Και αυτό που την πονάει το επίπεδο και την ενδιαφέρει είναι η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, δεν εννοώ η ενταξιακή της πορεία, διότι δεν την ενδιαφέρει η ενταξιακή της πορεία. Αυτό που την ενδιαφέρει όμως είναι η ενδυνάμωση της ελληνοτουρκικής της σχέσης, είναι η βίζα, είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό και είναι μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με στον οικονομικό και στον πολιτικό φυσικά τομέα. Άρα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την απαραίτητη επιτέλους αλληλεγγύη προς τη χώρα μας και τον ελληνισμό και την Κύπρο αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα εκτιμώ ότι καλώς κάνει η Κύπρος και η Ελλάδα θα πρέπει να συμπαρασταθεί και θα πρέπει τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο μέσο πολιτικής πίεσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να αφήνουμε αμφιβολίες τόσο στους εταίρους μας όσο και στην Τουρκία για το τι συνέπειες πρόκειται να υποστεί εάν και εφόσον συνεχίσει την πειρατική της αυτή η στάση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Φίλη, μισό λεπτό. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αναβιβάσει πια την απειλή της ως επικυρίαρχος της Κυπριακής ΑΟΣ, απειλώντας όλες πετρελαϊκές εταιρείες, ότι τέρμα πια οι γεωτρήσεις αφού δεν μπαίνει το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Τουρκοκυπρίου, σας βάζει σε μια υποψία ότι το παιχνίδι μπορεί να είναι χοντρότερο? Και τι εννοώ με αυτό? Μήπως τελικά είναι διαμεσολαβητής η Τουρκία για τα θέλω της Ρωσίας ενεργειακά, που είναι ο κύριος, η κύρια δεξαμενή προς την Ευρώπη, και φοβάται ότι θα χάσει αυτή την πλεονεκτική θέση, οπότε βάζει τους Τούρκους? Εδώ, πολύ πολύ, επιτρέψτε να πω κύριε Σαχίνη, πολύ σωστή και κέρια η ερώτησή σας. Είναι ξεκάθαρο και βλέπετε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον η σιωπή της Ρωσίας αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως έχουμε πει και τις άλλες φορές, ότι το ενεργειακό παίγνιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι επιλογή επί της ουσίας της Κύπρου ή της Ελλάδας. Είναι ευρωπαϊκή στρατηγική, είναι αμερικανική στρατηγική και έχει να κάνει με μία εξής παράμετρο. Την μείωση της εξάρτησης ή εμπασοντός της σταθεροποίησης στα συγκεκριμένα επίπεδα στα σημερινά της εξάρτησης της Ευρώπης, της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Διότι καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή εξάρτηση ενός παράγοντα από έναν άλλον, αυτό γίνεται και πολιτική και γεωπολιτική εξάρτηση. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, η θελημένα ή άθελά της, ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως, παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας. Διότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν την συμφέρει, ας μου επιτραπεί ο όρος, να εξελιχθεί η κατάσταση όπως φαίνεται ότι εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο ή να ανακαλυφθούν καινούργιες πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στις ρωσικές εταιρείες και ειδικά στην Gazprom. Αντίστροφα, οπότε, ναι. Οπότε είναι ένα παίγνιο υψηλής στρατηγικής, το οποίο είναι πολύ πέρα από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, εάν και εφόσον και όσα υπάρχουν, θα γίνουν εκμεταλλεύσιμα από τις δυτικές εταιρείες. Άρα θα πρέπει να είμαστε εμείς οι οποίοι θα είμαστε ο κυρίως παράγοντας, διότι στα δικά μας νερά και στις δικές μας θάλασσες λαμβάνουν χώρα όλα αυτά και υπάρχουν. Διότι αν εμείς δεν κάνουμε το χρέος μας προς την πατρίδα και το έθνος μας, πολύ απλά και οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις οι οποίες είναι πίσω από τις εταιρείες πραγματικά θα προστρέξουν στην Τουρκία. Αντίστροφα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μας μπρόξουν σε μια σύραξη με την Τουρκία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, ακόμη και της ενδεχόμενης αποβολής από το ΝΑΤΟ της Τουρκίας, εάν και εφόσον τη δουν να πακτώνει πολύ περισσότερο με τη Ρωσία?
Κοιτάξτε, αυτή το να οι Ηνωμένες Πολιτείες να οδηγήσουν σε έναν, να οδηγήσουν την κατάσταση σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο μόνο και μόνο για να πετάξουν την Τουρκία έξω ή εν πάση περιπτώσει να βρούνε δικαιολογία, νομίζω ότι είναι μια αρκετά προωθημένη άποψη. Αυτό όμως που σίγουρα θα μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι μια ελεγχόμενη κρίση, έτσι ώστε να ξεγυμνωθεί η Τουρκία και στα μάτια της κοινής γνώμης της Δύσεως, περαιτέρω και ξεκάθαρα, αλλά και να δοθεί μια δικαιολογία στην αμερικανική πολιτική να πάρει κάποια πιο σκληρά μέτρα, θα μπορούσα να το δω, αλλά επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η Τουρκία δεν θεωρείται χαμένη υπόθεση για την Αμερική αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, εάν και εφόσον συνεχίσει με το συγκεκριμένο ρυθμό και προς τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δηλαδή για την ώρα νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο των νουθεσιών και της πολιτικής πίεσης εμέσως. Αν θα φτάσουμε βέβαια σε πιο ακραίες καταστάσεις, είναι σαφές ότι θα πρέπει να το δούμε στο άμεσο μέλλον. Και μια πιο προβοκατόρικη, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ερώτηση. Αισθάνεστε ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, ιδίως στα ζητήματα τα ενεργειακά, μπορεί τελικώς να πάνε σε μια επίσπευση του Κυπριακού, σε μια λογική ούτε Ελλάδα ούτε Τουρκία, εμείς κουμάντο εκεί που είναι οι ενεργειακοί πόροι, ακόμη και σε διοικητικό έλεγχο? Κοιτάξτε, το διοικητικό έλεγχο όντως ήταν προβοκατόρικο το ερώτημα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να οδηγηθούμε σε διοικητικό έλεγχο, αλλά επί της ουσίας τα πράγματα έχουν ως εξής. Θα προσπαθήσουν να πιέσουν την Τουρκία όσο είναι δυνατόν για να συνενέσει σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά οπωσδήποτε αυτό που θα τους βόλευε είναι να βρεθεί μια δικαιολογία για επιτάχυνση του Κυπριακού και των συνομιλιών. Είναι σίγουρο το αυτό. Ήδη η Τουρκία περνάει αυτό το σήμα. Δηλαδή όταν η Τουρκία λέει ότι θέλω να, αν δεν επιληθεί το Κυπριακό, δεν θα γίνει καμία εξόρυξη, είναι σαν να σου λέει ότι θέλω, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε μια συμφωνία, οποιαδήποτε φυσικά συμφωνία, για την Τουρκία με την οποία να νομιμοποιεί αυτά που έχει κάνει το 1974 στη ΣΥ. Άρα λοιπόν, ναι, σίγουρα υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Το παιχνίδι είναι, όπως είπατε, πολύ χοντρό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει επίσης, επειδή μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα, να δείξουμε και να καταδείξουμε στους δυτικούς συμμάχους μας και επιτρέψουμε, από ειδικά στις ΗΠΑ σε στρατηγικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο, ότι τα συμφέροντά τους συμπίπτουν περισσότερο με εμάς παρά με αυτά της Τουρκίας. Αλλά επαναλαμβάνω, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα υπέρ μας, ερήμην μας. Είναι ξεκάθαρο. Στις διεθνείς σχέσεις είναι η έννοια της ισχύως η οποία είναι η βασική παράμετρος. Ό,τι και να λέει κανένας για το διεθνές δίκαιο ή για το δίκαιο της θαλάσσης ή για τη διεθνή νομοθεσία. Εάν δεν έχεις τη θέληση και την ισχύ να επιβάλλεις το δίκαιο, κανένας δεν πρόκειται να στο αναγνωρίσει. Άρα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο νέο θερμότερο επεισόδιο? Κοιτάξτε να δείτε. Μετά την πειρατική ενέργεια στα Ίμια που κάνανε οι Τούρκοι, σας υπενθυμίζω ότι πέρασε μια φρεγάτα, ενώ άδειασε η περιοχή από τα σκάφη στα Ίμια, άρχισε μια φρεγάτα τουρκική, η Μπαρμπαρός αν δεν κάνω λάθος, να κάνει αυλαβή διέλευση έξω από τον Καφηρέα. Εκεί λοιπόν ακολουθήθηκε από ελληνικό πολεμικό πλοίο, από φρεγάτα, αλλά και από αμερικανικό αντιτορπιλικό. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι η Τουρκία το έλαβε το μήνυμα και είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα της είπε στις 3,5 ώρες συνομιλίας με τον Τούρκο πρόεδρο και ο κύριος Ρεξ Τίλερσον την προηγούμενη εβδομάδα, μία-δύο μέρες μετά το επεισόδιο των Ημιών. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν νομίζω ότι η Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τεντώσει περαιτέρω το σκηνί προς στην Ελλάδα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ψύχρεμοι. Όλα αυτά που έγιναν και γίνονται μέσα στα πλαίσια του εκφοβισμού της Ελλάδας για να μην υπερασπιστεί την Κύπρο και να μην υπερασπίσει τα δικαιώματα του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να πούν οι Τούρκοι ότι κοιτάξτε την αποφασιστικότητά μας για τα Ίμια, σκεφτείτε τι θα γίνει αν πάτε να κάνετε κάτι στην Κύπρο χωρίς τη θέλησή μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν θα φύγει περαιτέρω η όξυνση, δεν θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη όξυνση στο Αιγαίο,
Αλλά στην Κύπρο νομίζω ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και εκεί θα πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο πακέτο. Πώς το ερμηνεύετε αυτή την επιτάχυνση σαν έτοιμη από καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σκόπια και Αλβανία, αλλά ας μείνουμε στα Σκόπια, ναι, ακόμη και προενταξιακές διαδικασίες. Είμαστε τελικά κοντά σε λύση, με σύνθετο... Ναι. Όταν βγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο για τις προτιμήσεις του στο όνομα της Μακεδονίας, σαν να είναι δικό του σαλόνι και θέλει να το, δικό του δωμάτιο και θέλει να το βάψει, τι χρώμα θέλει. Όταν δηλαδή λοιπόν οι Ευρωπαίοι ακούνε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σου μιλάνε σαν να έχει λυθεί το θέμα, έτσι δεν είναι? Σαν να έχει λυθεί το θέμα, τι περιμένετε να πούνε? Ίσα ίσα θα πούνε ότι κάνουν και αβάντα στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνουμε τι, αν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα πού πάει λοιπόν, το πράγμα? Ναι. Άρα το θέμα είναι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πραγματικά θα φέρει κάποιου είδους συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, στην Ελληνική Βουλή. Βέβαια, θέλω να ελπίζω ότι θα το προσπαθήσει να το περάσει από την Ελληνική Βουλή, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πεις ότι δεν τα περνά από την Ελληνική Βουλή, διότι δεν είναι διεθνή συμφωνία, μπορεί να το βαφτίσουν ό,τι θέλουν. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω τώρα και μια εκτίμηση. Με όλα αυτά τα ισχρά πράγματα που λαμβάνουν μέρος στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας, 21 ώρες, επιτρέψτε μου να πω, ένας να κατηγορεί τον άλλον για την Νοβάρτης, ενώ παίζεται αυτές τις μέρες στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου η μοίρα του ελληνισμού, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ κυβέρνησης και όλων των αντιπολιτευόμενων κομμάτων ένα τέτοιο ρήγμα, το οποίο δεν θα επιτρέψει στον κύριο Τσίπρα να αρχίσει να χαϊδεύει μετά τη Νέα Δημοκρατία ή το ποτάμι ή οποιονδήποτε για να περάσει οποιαδήποτε συμφωνία θα φέρει με τον κύριο Ζάεφ. Άρα μπορεί να φέρει κάποιο τύπο συμφωνία. Εάν φέρει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εάν φυσικά αποφασίσουν να το περάσουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν μπορεί αυτή τη στιγμή να λένε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα και εσωτερικά στην Ελλάδα και εσωτερικά στα Σκόπια. Και φυσικά αν δεχτούμε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία λέει ότι πρέπει να συζητήσουμε και το Σύνταγμα κτλ., εάν μείνουμε στο πνεύμα αλλά και στο γράμμα της τοποθέτησης αυτής, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Με την Αλβανία βέβαια, ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για ότι έχουμε βρει κάποια άκρη για τις θαλάσσιες ζώνες και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω ακούσει διάφορα, δεν έχω δει όμως κάτι επισήμως, δεν θέλω να εκφέρω άποψη, καλό θα ήτανε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κάποια θέματα με την Αλβανία, διότι με τους Αλβανούς, εν πάση περιπτώσει, οι Αλβανοί συνορεύουν με εμάς, δεν συνορεύουν με την Τουρκία. Η Αλβανία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εθνικιστικό παροξισμό και, εν πάση περιπτώσει, με το αλβανικό στοιχείο θα πρέπει να συνεννοηθούμε και για τα μας συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για το τι μέλη γενέστε στα ίδια τα Σκόπια. Οπότε η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πάει να γίνει, να συμφωνηθεί για τις θαλάσσιες περιοχές, να έχουμε υπομονή. Εδώ θεωρώ ότι καλώς θα πρέπει να έρθουμε σε κάποιο τύπο συνεννόηση. Θα δούμε βέβαια τι συνεννόηση και θα δούμε τους όρους, αλλά βέβαια θα πρέπει να επιδεικνύουμε και την απαραίτητη αποφασιστικότητα για να μας σέβονται ως γείτονα και να καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι ξεφραγμπέλη. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα και θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ημέρα.